Πήδηξε ο Μπάμπα για την κεφαλιά, η μπάλα πέρασε. Από την κόντρα ο Κοτάρσκι, μπάλα πάει στο δοκάρι. Εδώ από το πουθενά στο 14ο δευτερόλεπτο έχουν ευκαιρία οι γηπεδούχοι. Εδώ χρειάζεται προσοχή, ο Πάο κάνει αβία στο λάθος. Ο Πένια βγάζει στο πλάι, ο Κοτάρσκι εντυπωσιακή επέμβαση στο σούτ του Νανάση. Ο Γιόνσεν, ο Μπούντχαϊμ, καλή είναι η σέντρα στην κίνηση το σούτ, επέμβαση του Κοτάρσκι. Άλλη μία καλή στιγμή με τον Κίεσε Τελίν και τον Κοτάρσκι να κάνει δεύτερη επέμβαση στο 13. Ο Νανάση εκτελεί, η κεφαλιά 1-0. Ο Γιάνσον πήδηξε ανενόχλητος για να ανοίξει το σκορ για τη Μάλμο. Είτε εδώ από την εκτέλεση κόρνερ του Νανάση. Ο Γιάνσον είναι μόνος του. Σημαδεύει τη γωνία του Κοτάρσκι που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα σε αυτή τη φάση. Οι Σουηδοί παίρνουν προβάδισμα. Τώρα ο Τάισον κάνει ωραία ενέργεια με την μπάλα στα πόδια. Σάστρε, ο Ζίβκοβιτς. Η σέντρα του πέρασε, η προβολή έξω. Ο Τάισον στην καρδιά της περιοχής. Δεν απομακρύνει κανείς σε πρώτο χρόνο, το κάνει σε δεύτερο. Ο Γιόνσεν. Υπάρχει παίκτης του ΠΑΟΚ, κάτω και είναι ο Κουλιεράκης. Εδώ βρήκε πόδι με πόδι με τον αντίπαλο και μοιάζει να έχει πατήσει λίγο άσχημα. Σε ρόλο εξαργίου ο Σβάμπ για να πάρει μπάλα από τους στόπερ. Έχει μείνει λίγο πιο μπροστά ο Σδόεφ που πατά πιο συχνά περιοχή. Ωραία κίνηση του Σάστρε που γύρισε. Η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ χάνεται. Δεύτερη ευκαιρία ο Τάισον. Offside δίνει ο βοηθός. Βραζιλιάνος έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη προηγουμένως. Εδώ είναι η πάσα του Ζίβκοβιτς, πολύ ωραία εκεί η κατάσταση. Το γύρισμα του Σάστρε. Για να δούμε τι θα πει ο VAR. Υπόδειξη του βοηθού υπάρχει, αλλά είναι πολύ ωριακό. Σέντρα, 1-1 ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Φαίνεται να καλύπτεται από το πόδι του αντιπάλου, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή η κάμερα δεν είναι στην ευθεία, πρέπει να είμαστε, να έχουμε λίγο υπομονή. Μετρά το γκολ του Τάισον, ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει. Μπουσανέλο, Νανάση. Έχει δύο παίκτες κοντά του. Τώρα πάει ο Σάστρε. Ο Μπούντχαϊμ, ο Νανάση, μπάλα κόντραρε, δεν φεύγει, το σούτ το κάρι. Και δίνει πολύ ωραία για τον Τάισον, ο ΠΑΟΚ έχει προϋποθέσεις. Ο Τάισον, ο Κωνσταντέλιας, πάλι ο Τάισον, η κόντρα, ο Σδόεφ, μεγάλη ευκαιρία που χάνεται από τον Τόμας το 54. Πάλι δημιουργός ο Τάισον, πολύ ωραία συνεργασία με τον Κωνσταντέλια, η μπάλα κοντράρει, ο Σδόεφ πάρα πολύ έξυπνα. Έστρωσε στον Τόμας, αυτός όμως δεν βρήκε εστία. Τώρα έχει χώρο ο Νανάση, του δίνει βοήθεια ο Μπουσανέλο. Ο Νανάση, ο Μπουσανέλο στο δεύτερο δοκάρι, πολύ ψηλά η μπάλα, ο Κίεσε Τελίν δεν την κατέβασε, είναι out. Κεφαλιά του Σβάμπ, Μπράντον Τόμας. Ζίβκοβιτς, ψάχνει τον Κωνσταντέλια. Αυτός κέρδισε την μπάλα, την κράτησε στο γήπεδο, έχει στηρίγματα. Ο Τόμας 1-2! Υπόδειξη του βοηθού δείχνει out. Πάω και υπενθυμίζει στους γηπεδούχους ότι είναι εδώ έτοιμος να τους δημιουργήσει προβλήματα. Αυτό είναι καλό. Εδώ πρέπει να αμυνθεί όμως και η μπάλα πέρασε σε τέτα-τέτ. Ο Μπάμπα βγάζει την άμυνα μετά την επέμβαση του Κοτάρσκι. Δεν μπόρεσε ο Κίεσε Τελίν στο 64. Ο Κρίστιανσεν εκτέλεσε. Αδράνεια στο πρώτο δοκάρι. 2-1 η Μάλμο. Ο Κρίστιανσεν εκτέλεσε. Η κίνηση του Νανάση στο πρώτο δοκάρι. Κανείς εκεί. Ήταν ο Νανάση με τον Κοτάρσκι. Εντελώς ανενόχλητος. Εκτελεί ο Ντεσπότοφ, πέρασε η μπάλα, ευκαιρία 2-2. Ο ΠΑΟΚ φέρνει το μάτς ισορροπία στο 75. Αποστατική φάση, απαντάμε το ίδιο νόμισμα και με τον Μπάμπα να σκοράρει.
Ο Ντεσπότοφ εκτελεί. Ο Κουλιεράκης παίρνει την κεφαλιά και ο Μπάμπα δεν έχει πρόβλημα να νικήσει τον Νταλίν για το 2-2. Νανάση. Εδώ άλλαξαν πολύ εύκολα την μπάλα οι Σουηδοί. Και για καλή τύχη του ΠΑΟΚ αυτή κόντραρε στον Κετζιόρα και κατέληξε κόρνερ. Ντεσπότοφ. Ωραία συνεργασία στην πτέρυγα. Ο Σάστρεφ γαλέξω. Ότι σουτάλει στον Καμαρά. Αυτός δοκίμασε σουτ. Out. Ανεβαίνει ο Σάστρε. Τον είδε. Ο Σάστρε θέλει να μπει στη φάση. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο βοηθός δείχνει corner. Εδώ ο Τάισον είδε τον συμπαίκτη του. Ο Μπουσανέλο προσπάθησε να κοντρολάρει την μπάλα. Στο πέναλτι η μπάλα. Και δεύτερη ευκαιρία. Όχι, έχει σταματήσει η φάση. Με υπόδειξη του βοηθού.